χαρτάτι. Στην Ελλάδα υπάρχουν συνήθως από πιχάγια ξύλινα ή καλάμια. Τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει και από το εξωτερικό και οι χαρταετή από μπαμπού και τετράγωνοι χαρταετή που υπάρχουν στην Κίνα πιο πολύ διαδεδομένοι. Οι πρόσκοποι γενικότερα ασχολούμαστε με πολλές κατασκευές ξύλινες, άρα και ο χαρταετός είναι ένα κομμάτι που το μαθαίνουν τα παιδιά, ώστε και εκείνα αργότερα να το δείξουν σε άλλα παιδιά και να διαδοθεί το άθλημα του χαρταετού σε όλη την Ελλάδα. Επιμονή και υπομονή βασικά είναι δύο αρετές που μας χρειάζονται, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να συνασχετήσουμε στην παραμικρή μας δυσκολία. Σε ένα χαρταετό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε ξυλάκια, πιχάκια είτε μπαμπού. Χρειαζόμαστε σπάγκο, χρειαζόμαστε ξυλόκολλα, μία κόλλα στιγμής ιδανικά, ένα πριονάκι λεπτό που μας χρειάζεται για να κόψουμε και τα πιχάκια αλλά και θα μας χρειαστεί στην πορεία, και χαρτί που είναι ιδανικό για τους χαρταετούς. Και χρειαζόμαστε και στο τέλος, αφού δέσουμε το χαρταετό μας όλος, καλούμπες. Παίρνουμε τρία ξύλα τα οποία κοιτάμε να είναι στο ίδιο μήκος και τα τρία. Βρίσκουμε το κεντρικό σημείο και καθόμενα καρφί. Ιδανικά κάνουμε και μια εγκοπή και θα μας βοηθήσει στο δέσιμο. Βάζουμε τη μία άκρη του σπάγκου μέσα στην εγκοπή και κάνουμε έναν ημίδεσμο εδώ για να το ασφαλίσουμε αυτό να μην κουνιέται. Παίρνουμε την άκρη του σπάγκου, τη φτάνουμε στο κέντρο για να δούμε τη σωστή απόσταση για να μοιραστεί ο χαρταετός μας σε ίσα μέρη παντού. Την περνάμε μέσα από την εγκοπή, κοιτάμε να μην ανοίξει πάρα πολύ αυτό και μας χαθεί το μέτρημα. Πιάνουμε το κορδόνι εδώ πέρα και γυρνάμε το χαρτί στη βάση του κορδονιού και σιγά σιγά το κολλάμε. Η ουρά του χαρταετού είναι βασικά το αντίβαρο που χρειάζεται ο χαρταετός ώστε να μπορεί να σηκωθεί ψηλά και να μην πέσει εύκολα κάτω. Πηγαίνει βάση του βάρους του χαρταετού και του μεγέθους του. Δηλαδή ένας χαρταετός που πέσει φτιαχτεί από καλάμια χρειάζεται συνήθως μικρότερη ουρά, 5 με 7 ουρίτσες που δημιουργούνται, και ένας χαρταετός που μπορεί να είναι και 2 μέτρα διάμετρο μπορεί να φτάσει και στα 15 ουρίτσες ή μέχρι και 20 ουρίτσες. Και τώρα που ετοιμάσαμε το χαρταετό, βάλαμε τα ζύγια και την ουρά, είμαστε έτοιμοι πλέον να πούμε να το πετάξουμε. Είστε έτοιμοι, παιδιά? Ναι! Οι παλιότεροι χρησιμοποιούσαν την ψαρόκολλα, η οποία θεωρείται πιο δυνατή και πιο λαφριά τρομποτινά στα υλικά του χαρταετού. Και ενδεχομένως να μας βοηθήσει να πετάξει πιο ψηλά ο χαρταετός μας.